Φέρνει σήμερα η κυβέρνηση για ψήφιση ένα σχέδιο σύμβασης, σχέδιο σύμβασης και όχι τη σύμβαση, για την απόκτηση μέσω της κρατικής εταιρείας Canadian Commercial Corporation του Καναδά 7 πυροσβεστικών αεροσκαφών DHC-515, τα καινούργια δηλαδή Canadair. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εξετάζοντας ορισμένα ζητήματα αυτού του σχεδίου σύμβασης. Καταρχάς, στο σχέδιο σύμβασης λείπουν τα παραρτήματα αυτής και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ακριβές αντικείμενο της προμήθειας, τα είδη, τις ποσότητες, το κόστος της προμήθειας. Δεν έχουμε εικόνα ποιο είναι το κόστος προμήθειας κάθε αεροσκάφους, της εκπαίδευσης πληρωμάτων τεχνικών, βιβλιογραφίας, επίγειο εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων κτλ. Έχουμε δηλαδή μια ολόκληρη σύμβαση προμήθειας, σχέδιο έστω, και όμως αυτήν δεν είναι ξεκαθαρισμένο το ακριβές τίμημα. Προβλέπονται περίπου 361 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς επίσης να είναι σαφές το αν θα είναι εθνική πόρη ή συγχρηματοδότηση. Αναφέρεται μεν το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν αναφέρονται τα ακριβή ποσά και το επιχείρημα της κυβέρνησης περί νομισματικής ισοτιμίας δεν είναι και ιδιαίτερα πιστικό. Σε κάθε σύμβαση προμήθειας, μα σε κάθε, σε οποιαδήποτε, ο αγοραστής οφείλει να γνωρίζει το ακριβές της κόστος, αλλά εδώ αυτό δεν συμβαίνει. Κι όμως μια πρόσφατη εμπειρία από το ίδιο Υπουργείο δείχνει ότι όταν η κυβέρνηση αυτή θέλει, τότε διυλίζει τον κόνοπα, αλλά καταπίνει μια χαρά την κάμιλο. Όπως παραδείγματος χάρη με την τροπολογία που ψήφισε πριν από λίγες μέρες και με βάση την οποία περίπου 750 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που κανονικά θα μονιμοποιούνταν τώρα σε λίγες μέρες στις 2 του Μάη του 2024, τελικά αυτοί δεν θα μονιμοποιηθούν γιατί, λέει, δεν είχε προβλεφθεί η διαφορά δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2024. Εδώ προφανώς το περίπου δεν ισχύει. Τόσο αυστηρή με τις προσλήψεις των πυροσβεστών. Αγοράζουμε όμως αεροπλάνα χωρίς καν να γνωρίζουμε πόσο θα τα πληρώσουμε. Επίσης, αν καταλάβαμε καλά, με βάση το άρθρο αυτού του σχεδίου σύμβασης, το 2.2, δεν είναι ακόμα εξασφαλισμένη η δημιουργία της γραμμής παραγωγής, αφού η κατασκευάστρια εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει τη σύμβαση αν μέχρι την 31η Δεκέμβρη του 2024 δεν έχει εξασφαλίσει όσους πελάτες χρειάζεται για να ενεργοποιήσει τη γραμμή παραγωγής. Θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Υπάρχει ενδιαφέρον τελικά, πραγματικό ενδιαφέρον και από άλλα κράτη για να αγοράσουν και αυτά Canadair έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί κάποτε η παραγωγή τους? Γιατί αν δεν υπάρχει, τότε δεν υπάρχει άλλη λέξη για να το περιγράψει αυτό από το επικοινωνιακό, από την κίνηση, από μια κίνηση εντυπωσιασμού, όπως είπαμε. Τώρα, το πρόγραμμα DHC, αυτό, τα 515, ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2022 και είχαν εγγραφεί ή μάλλον δήλωσαν εν δυνάμει πελάτες 6 ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας υπογράψει επιστολές πρόθεσης για προμήθεια 22 αεροσκαφών. Θα πρέπει όμως να δούμε, θα πρέπει να ερωτηθούν και αυτές οι υπόλοιπες χώρες, οι υπόλοιπες 5, αν έχουν προχωρήσει και αυτές σε σύμβαση και αν έχουν ζητήσει το κόστος της σύμβασης και τα προμήθεια ήδη, αεροσκάφη, ανταλλακτικά κτλ. Και γιατί αλήθεια ρωτάμε εμείς, ο προσανατολισμός της κυβέρνησης για αγορές πυροσβεστικών αεροπλάνων που σαφώς και είναι άμεση ανάγκη, αφορά αποκλειστικά τα Canadair και όχι πιθανά και άλλες εναλλακτικές αεροσκαφών ή και ελικοπτέρων ακόμη, τα οποία κατά τα άλλα τα νοικιάζουμε πανάκριβα κάθε καλοκαίρι και μάλιστα με αδιαφανείς διαδικασίες. Και λέμε αδιαφανείς διαδικασίες, γιατί ποτέ δεν έχει έρθει εδώ μία σύμβαση για να τη δούμε, παρά μόνο ανακοινώνονται κάθε χρόνο κάποια αριθμοί και ο τελικός λογαριασμός. Όπως είπαμε, στο σχέδιο σύμβασης δεν περιέχονται τα παραρτήματα προκειμένου να γνωρίσουμε το ακριβές κόστος της προμήθειας του κάθε αεροσκάφους και υπάρχουν αρκετά άρθρα αυτής της σύμβασης που είναι τελικά απόρριτα και θεωρούμε ότι αποτελεί υποχρέωση της κυβέρνησης να ενημερώσει γι' αυτά. Για να δούμε τώρα τι δεν υπάρχει σε αυτό το σχέδιο σύμβασης. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για σύμβαση
εν συνεχείας, όπως λέμε, υποστήριξης, το follow-on support, πενταετούς διάρκειας ή και μεγαλύτερης, με κοστολογημένο κατάλογο υλικών ανταλλακτικών, βιβλιογραφίας, εξοπλισμού, παροχής τεχνικής βοήθειας, συσκευών. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι καθόλου ασήμαντο. Ο τύπος αυτός λαμβάνει υπόψη το δίκτυο κόστους υλικών και εργατοώρας. Και πρόκειται βέβαια για μια διεθνή πρακτική. Δεν προβλέπεται επίσης buy-back, δηλαδή αγορά των υλικών αρχικής υποστήριξης από τον προμηθευτή που δεν θα χρησιμοποιηθούν στα 2 χρόνια. Και αυτό είναι μια διεθνής πρακτική. Στη σύμβαση, στο σχέδιο, δεν υπάρχει επίσης πρόβλεψη ο κατασκευαστής να εξουσιοδοτήσει τον εργοστασιακό φορέα της χώρας, της δικής μας, που εδώ βέβαια είναι η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, για την παροχή εργοστασιακής συντήρησης και όχι να αποστέλλονται τα αεροσκάφη σε φορείς εκτός χώρας και σε ιδιωτικούς φορείς. Και αυτό δεν το λέμε τυχαία, γιατί υπάρχει μια πολύ πρόσφατη, ανάλογη, μάλλον κακή εμπειρία ως αποτέλεσμα μιας παρόμοιας ασαφούς σύμβασης, απευθείας ανάθεσης, για τη βαριά συντήρηση 3 αεροσκαφών, CL215, από γαλλική εταιρεία, λόγω αδυναμίας της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας να ανταπεξέλθει στα χρονοδιαγράμματα. Και η αδυναμία της ΕΑΒ δεν οφείλεται βέβαια στην τεχνογνωσία της και στην ικανότητά της, αλλά στη διαχρονική της αποψήλωση από το απαραίτητο εργατικό δυναμικό. Αλήθεια, ρωτάμε την κυβέρνηση, θα μπορούσατε 1 μήνα πριν την αντιπυρική περίοδο να μας ενημερώσετε και να μας διαβεβαιώσετε αν αυτά τα 3 αεροπλάνα είναι έτοιμα για να έρθουν στην Ελλάδα? Ή μήπως αληθεύουν οι φήμες ότι από αυτά τα 3 που στάλθηκαν στη Γαλλία κανένα δεν είναι έτοιμο ακόμη προς παράδοση? Εκτός και αν θεωρείται έτοιμο το ένα και μοναδικό αεροσκάφος που συντηρήθηκε και το οποίο όταν οι αρμόδιοι τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας επιθεώρησαν, μόνο έτοιμο για παραλαβή δεν το βρήκαν. Ή μήπως τελικά αληθεύουν εκείνες οι φήμες ότι δεν τηρήθηκε κανένα χρονοδιάγραμμα και τελικά η χώρα μας έστειλε στην εταιρεία τη γαλλική ανταλλακτικά και εργατικό δυναμικό και από την ΕΑΒ για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες? Πάμε τώρα να δούμε και την πραγματικότητα. 1 μήνα και κάτι πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, η κυβέρνηση συνεχίζει απτόητη στον ίδιο καταστροφικό δρόμο που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε και οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές. Προφανώς αυτό δείχνει ότι έχει χρεοκοπήσει η δασική και η περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης. Σήμερα όμως, ξέρετε, είναι άμεση η ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών, για οργάνωση σε άλλη βάση της δασοπροστασίας και για εκείνον τον ενιαίο αντιπυρικό σχεδιασμό που το κύριο βάρος θα δίνεται στην πρόληψη και στην οργάνωση και την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων. Τι έχουμε όμως? Δεν υπάρχει πανελλαδικό ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των δασών και κανένα μα κανένα δάσος δεν έχει σύγχρονη μελέτη αντιπυρικής προστασίας. Η δασική υπηρεσία και τα δασαρχεία απογυμνωμένα και από χρηματοδότηση και από προσωπικό. 2.000 είναι οι δασολόγοι που λείπουν. Οι δασεργάτες, ενώ χρειάζονται τουλάχιστον 10.000, είναι ορισμένες δεκάδες. Και βεβαίως παραμένει εκείνος ο καταστροφικός αντιεπιστημονικός διαχωρισμός, επιμένεται σε αυτό όλες οι κυβερνήσεις, ο διαχωρισμός της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών από την κατάσβεσή τους. Παραμένει δηλαδή η μεταφορά της αρμοδιότητας της κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών από τη δασική υπηρεσία που ήταν πριν στην πυροσβεστική, πράγμα που έγινε το 1998 επί Πασόκ και που κατά κοινή ομολογία έχει πλέον αποτύχει παταγωδώς. Αν πάμε δε να δούμε λιγάκι και τα καθημερινά προβλήματα των πυροσβεστών, τότε αυτά είναι πραγματικά αναρρύθμιτα. Τα μέσα που διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία είναι μονάχα το 1/3 από αυτά που απαιτούνται για μια αποτελεσματική πυρόσβεση, ενώ και οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό είναι τεράστιες. 4.000 τουλάχιστον είναι οι κενές οργανικές θέσεις των πυροσβεστών. Οι μάχημοι πυροσβέστες στην αντιπυρική περίοδο φτάνουν κυριολεκτικά στα όρια τους. Τα βλέπουμε στις εικόνες των τηλεοράσεών μας. Με 24 ώρες βάρδιες στα πύρινα μέτωπα, με 32 ώρες βάρδιες σε αστικές πυρκαγιές προκειμένου να καλυφθεί, πώς αλλιώς,
η τεράστια έλλειψη προσωπικού, όταν δεν υπάρχει. Είναι δε τέτοια η εξάντλησή τους, ώστε στην περσινή αντιπυρική περίοδο, μέσα σε λίγες μέρες τον Αύγουστο, είχαμε πάνω από 60 πυροσβέστες τραυματισμένους ή με πολύ σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Τα ίδια και στις μεγάλες πυρκαγιές του Ιούλη, με τραυματίες πυροσβέστες, με αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα που νοσηλεύτηκαν οι άνθρωποι στα νοσοκομεία. Πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας μετακινήθηκαν στον Εύρο, στην Αττική, στη Ρόδο, στην Εύβοια, στη Βιωτία και όπου αλλού για να μπαλώσουν τα τεράστια κενά. Ξεκινούσαν τα μεσάνυχτα και φτάναν το πρωί και ρίχνονταν στη μάχη με τις φωτιές σε μέρη και περιοχές που δεν γνώριζαν, που πρώτη φορά πήγαιναν. Σε άλλες μάλιστα περιπτώσεις, επειδή δεν υπήρχε καμιά μέρημνα για στέγαση, αναγκάζονταν να διανύουν μέχρι και 1.200 χιλιόμετρα την ημέρα στο Πανέλα, όπως οι πυροσβέστες που στάλθηκαν από την Ήπειρο στον Εύρο. 600 χιλιόμετρα είναι το. Να πας και άλλα 600 να γυρίσεις. Πυροσβέστες ή δασοκομάντος από τις ΕΜΟΔΕ εργάζονται συνεχόμενα για έως και 7 μέρες. Καλούνται να επιχειρούν για 48 ώρες συνεχόμενα, μετακινούμενοι από το ένα πύρινο μέτωπο στο άλλο και με μόνη ανάπαυση το χρονικό διάστημα της πτήσης για τη μεταφορά τους. Εκεί ξεκουράζονται. Πυροσβέστες που υπηρετούν σε ΕΜΑΚ ή στο μηχανοκίνητο ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων και σε άλλες υπηρεσίες εργάζονται συχνά επιχειρώντας στις πυρκαγιές επί μια ολόκληρη εβδομάδα, 24 ώρες και αναπαύονται για λιγότερο από 20 ώρες. Ανακλήθηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες το περασμένο καλοκαίρι δύο φορές όλες οι άδειες των πυροσβεστών και ταυτόχρονα στις περισσότερες υπηρεσίες δεν χορηγούνταν ρεπό ή αναπαύσεις. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις η μοναδική μέρημνα της υπηρεσίας ήταν το μοίρασμα μιας ελάχιστης ποσότητας νερού και ενός μικρού γεύματος. Ας είναι καλά δηλαδή η αλληλεγγύη του κόσμου που κάλυπτε πολλές φορές τις ανάγκες διατροφής και ενυδάτωσης αυτών των ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην φωτιά στην Κεφαλονιά, στην Αγία Ειρήνη, έκαναν έκκληση οι πυροσβέστες για εμφιαλωμένο νερό και όλοι μας βέβαια θυμόμαστε εκείνες τις εικόνες με τους πυροσβέστες να κοιμούνται στο πάτωμα του πλοίου μετά από τη δεκαήμερη μάχη που έδωσαν με τη φωτιά στη Ρόδο. Και όλα αυτά σε ένα προσωπικό που ο μέσος όρος ηλικίας τους πλησιάζει τα 50 χρόνια, 49, ο ίδιος ο υπουργός το δήλωσε. Ενώ δεν είναι καν ενταγμένοι αυτοί οι άνθρωποι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αν είναι δυνατόν. Και με όλη αυτή βεβαίως την κατάσταση, οι πυροσβέστες δεν στερήθηκαν απλώς λίγες μέρες διακοπές με τις οικογένειές τους, όπως έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι, αλλά έχασαν και πολύτιμο χρόνο ανάπαυσης για την κούραση τη συσσωρευμένη που είχαν και τη σωματική και την ψυχική. Μπορεί η κυβέρνηση λοιπόν να εγγυηθεί ότι φέτος δεν θα ξαναγίνουν τα ίδια? Πάντως, τα απαραίτητα μέτρα για να συμβεί αυτό δεν τα έχει λάβει. Τώρα, όσον αφορά, ξέρετε, το ζήτημα της αεροπυρόσβεσης και έρχομαι στο αρχικό θέμα, σκόπιμα προωθείται εκείνη η άποψη που λέει ότι μονάχα τα εναέρια μέσα σβήνουν τις πυρκαγιές. Πρόκειται για μια λαθεμένη λογική, η οποία στο όνομα των ελλείψεων του προσωπικού οδηγεί κάθε χρόνο τεράστια ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό, όλο ένα και περισσότερα, να διατίθενται για τις μισθώσεις εναέριων μέσων. Σε αντίθεση με τις ανάγκες για προσωπικό, για πυροσβεστικά οχήματα, εξοπλισμό και φυσικά και για την ανανέωση του εθνικού εναέριου στόλου αεροπυρόσβεσης. Για μια ακόμα φορά θα χρειαστεί να τονίσουμε εδώ ότι χωρίς επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό στην κατάσβεση των πυρκαγιών, με την κατάλληλη βέβαια διασπορά, καμιά σχεδόν πυρκαγιά δεν είναι δυνατόν να σβήσει μόνο με την αεροπυρόσβεση. Η δασοπυρόσβεση από αέρος είναι καλή, είναι αναγκαία, χρήσιμη για να χαμηλώσει την ένταση της πυρκαγιάς, έτσι ώστε οι επίγειες δυνάμεις να ανακόψουν, να πάνε και να την σβήσουν. Αυτό δεν το λέει το ΚΚΕ, το λέει και το ίδιο, εκτός από εμάς, το λέει και η ίδια η πυροσβεστική υπηρεσία. Στο εγχειρίδιο εκπαίδευσης εθελοντών πυροσβεστών, όπου γράφει χαρακτηριστικά, η χρήση αεροσκαφών και ελικοπτέρων στην καταστολή δασικών πυρκαγιών βοηθά πολύ τα επίγεια τμήματα. Βεβαίως. Θα πρέπει όμως, λέει, να έχουμε πάντοτε υπόψη, λέει η πυροσβεστική υπηρεσία, ότι τα παραπάνω είναι μέσα ελέγχου της πυρκαγιάς και όχι πλήρους κατάσβεσης. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μια δασική πυρκαγιά σβήνει μόνο με τα εναέρια μέσα. Και επειδή μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι πήρε όλα τα μέτρα
για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων. Την ξαναρωτάμε, ας μας απαντήσει πώς γίνεται από τη μία να προγραμματίζει αγορές Καναντέρ και από την άλλη χιλιάδες οχήματα της πυροσβεστικής να εξαιρούνται από την υποχρέωση να περάσουν από έλεγχο κταίο. Γιατί, μήπως ούτε το κταίο δεν θα περνούσαν αυτά τα μηχανήματα. Τελικά τι έχουμε εδώ, τη λογική του πάμε και όπου βγει και μιλάμε για πυροσβεστικά οχήματα. Ούτε βέβαια μπορεί να επικαλείται η κυβέρνηση ότι με τις προσλήψεις των 7 ετών πυροσβεστών για τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ότι λύνεται το πρόβλημα της ενίσχυσης των επίγειων δυνάμεων. Δεν είναι μόνο ότι τελικά αυτοί οι δασοκομάντος δηλαδή θα επιχειρούν και σε αστικά συμβάντα, αν και δασοκομάντος όπως λέει η λέξη, άρα για ποιες δασικές επιχειρήσεις μιλάμε, και για ποια συνδρομή τους σε έργα πρόληψης στα δάση και στη χειμερινή περίοδο, όταν θα επιχειρούν και σε αστικά συμβάντα. Δεν είναι ότι για αυτές τις 10 νέες ΕΜΟΔΕ δεν αυξήσατε τις οργανικές θέσεις του πυροσβεστικού σώματος, αλλά τραβήξατε 650 πυροσβέστες από τα υπάρχοντα οργανικά κενά που μένουν ακάλυπτα έτσι. Είναι σίγουρο ότι αυτές, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτές οι 10 νέες υπηρεσίες θα απορροφήσουν και υφιστάμενους μόνιμους πυροσβέστες για τη λειτουργία τους. Από μια πυροσβεστική υπηρεσία όμως ήδη τραγικά υποστελεχωμένη. Έτσι, με όλες αυτές τις αλχημίες, απομειώνεται το ήδη λειψό προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος. Όμως τελικά, το ζήτημα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να λυθεί και αυτό αποδεικνύεται κάθε χρόνο με όλα αυτά τα μπαλώματα χωρίς την κύρια ευθύνη της δασικής υπηρεσίας και χωρίς την αναγκαία εκείνη ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Και όλα τα παραπάνω φυσικά αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει σταθερά στην ίδια αποτυχημένη αντιδασική πολιτική. Για όλους αυτούς τους λόγους, στο προτινόμενο σχέδιο σύμβασης ψηφίζουμε, τοποθετούμαστε με το παρόν. Σας ευχαριστώ.